σφοδρές αντιδράσεις από την κοινότητα της Επισκοπής, διότι έχουν επιλέξει, σε εισαγωγικά επιλέξει, έχουν επιτάξει μία περιοχή, ναι, η οποία είναι 50 μέτρα από την οικιστική και δίπλα από το περιβαλλοντικό κέντρο της Επισκοπής, για να μεταφέρουν βουνά από μπάζα, τα οποία προκύπτουν από τις χωματουργικές εργασίες από τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε διαμαρτυρία και από το μέσα χωριό, καθώς είχαν επιλέξει και μετέφεραν εκεί ήδη μπάζα, βουνά από μπάζα, σε μια περιοχή που έχει δεντροκαλλιέργειες, φυτείες, και υπήρξε αντίδραση. Μάλιστα επισκέφθηκε την περιοχή και ο Υπουργός και ο νέος Υπουργός, ναι, Μεταφορών, και υποσχέθηκε εκεί στους κατοίκους ότι θα βρουν άλλη περιοχή. Τώρα έχουμε διαμαρτυρίες από την Επισκοπή. Ανακάλυψαν τυχαία, όπως μας καταγγέλει ο κοινοτάρχης, ότι επιτάχθηκε αυτή η περιοχή. Έγιναν ήδη κάποιες πρώτες παραστάσεις και ετοιμάζονται για δυναμικότερες κινητοποιήσεις, επαναλαμβάνω, στην Επισκοπή του Μωρού Νερού, όπως είναι γνωστή η Επισκοπή της Πάφου, δίπλα από το περιβαλλοντικό κέντρο. Την απόφαση αυτή ποιος την παίρνει, Κώστα μου, ποιος είναι υπεύθυνος να πάρει απόφαση? Είναι το υπολιοδομία, το τμήμα δημοσίων έργων, ναι, είναι οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες όταν σχεδιάζουν ένα έργο και ετοιμάζονται να βγουν σε προσφορές, θα πρέπει να έχουν και τους κατάλληλους χώρους για τα μπάζα τα οποία προκύπτουν. Το 2004 που επίταξαν αυτή την περιοχή, τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά για την Επισκοπή. Τότε συζητούνταν να μεταφερθεί, για παράδειγμα, η Επισκοπή το χωριό σε άλλο σημείο, λόγω κατολισθήσεων. Ναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα όμως μετά από 20 χρόνια. Φαίνεται ότι έμειναν εκεί στο 2004, όταν είχαν επιλέξει κάποιες περιοχές ή είχαν επιτάξει κάποιες περιοχές για να μεταφέρουν τα μπάζα, και έμειναν ως εκεί. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι μετά και από αυτό που έγινε από την Ευρύχου, επειδή μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε κάποια πράγματα, όχι μόνο αυτό πρέπει να άλλαξε, αλλά άλλαξε και ο τρόπος διαχείρισης των μπάζων. Ακριβώς. Δηλαδή, κάποια μπάζα, δεν είναι όλα τα μπάζα για να πάνε σε ένα σημείο. Κάποια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Κάποια πρέπει να πάνε σε κάποιους άλλους συγκεκριμένους χώρους για να γίνει υπάρχουν απόρριψη. Υπάρχουν μονάδες αδρανών υλικών. Ακριβώς. Τα οποία τα επεξεργάζονται τα μπάζα. Στην προκειμένη περίπτωση, προφανώς θα έχουμε μπάζα από χώμα. Δεν θα είναι μπάζα τα οποία χρειάζονται τέτοιου είδους επεξεργασία. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να μεταφερθούν μπάζα, βουνά από μπάζα, γιατί τώρα μιλούμε για τεράστιες ποσότητες, εκατομμύρια κυβικά, σε μια περιοχή η οποία είναι ευαίσθητη οικολογικά, παραλαμβάνω, η συγκεκριμένη περιοχή, και είναι πολύ κοντά στην οικιστική και σε μικρή απόσταση από το περιβαλλοντικό κέντρο Επισκοπής και από τους περίφημους βράχους, τα μετέωρα της Επισκοπής. Να. Αλλάζουν την εικόνα, δηλαδή, μιας περιοχής η οποία είναι αρκετά ευαίσθητη. Ναι, αντιληπτό. Θα δούμε τι θα γίνει, θα μας ενημερώνεις, εννοείται, και εσύ.